Γεια σας και καλώς ήρθατε σε ακόμα ένα βίντεο σε αυτό εδώ το κανάλι. Για όσους δεν με γνωρίζετε, είμαι η Γαλάτια και εύχομαι να είστε όλοι και όλες καλά. Όπως βλέπετε, είμαστε στο αυτοκίνητο με τον Χρήστο, πηγαίνουμε προς Λάρισα. Σήμερα έχουμε ραντεβού στο νοσοκομείο, στο γενικό νοσοκομείο. Θα αφαιρέσουμε ελιά και οι δύο και εγώ έχω ραντεβού και με νευρολόγο, γιατί... Όταν είχα πάει για να κοιτάξω τις εμβοές μου και κάτι λύκους που παθαίνω τελευταία, η γιατρός δεν μου βρήκε κάτι και μου είπε να το ψάξω νευρολογικά και με καρδιολόγο. Οπότε σήμερα είναι το ραντεβού στον νευρολόγο και μεθαύριο έχω και το ραντεβού στον καρδιολόγο. Οπότε αποφασίσαμε, μιας και πάμε σε γιατρούς πάλι, να κάνουμε έτσι και ένα τύπου podcast σχετικά με την ιατρική περίθαλψη στην Ελλάδα. Αυτό. Βέβαια, το κάνουμε πάλι μέσα στο αυτοκίνητο, όπου ο δρόμος έχει λεκούβες. Το κινητό το βλέπω που πηγαίνει έτσι, οπότε δεν ξέρω ούτε από εικόνα πώς θα είμαστε, αλλά ούτε και από ήχο, γιατί το αμάξι κάνει πιο πολύ θόρυβο από εμάς, τέλος πάντων. Το τελευταίο διάστημα έχουμε ξεκινήσει και πηγαίνουμε έτσι σε γιατρούς. Εγώ θυμάμαι παλιά που κάναμε κάθε χρόνο check-up. Κάθε χρόνο όμως ήταν απαραίτητο να πάμε και να τα κοιτάξουμε όλα. Μιλάμε τώρα για αιματολογικές, μιλάμε για κτηνογραφίες, μιλάμε για όλα τέλος πάντων που μπορείς να κάνεις ένα ετήσιο check-up. Τα τελευταία χρόνια λοιπόν αυτό βλέπω ότι δεν ισχύει. Και όταν πάμε σε γιατρούς, π.χ. είχαμε πάει καρδιολόγο εντωμεταξύ, τώρα πριν κάποιο καιρό, ή όταν πήγαμε τώρα στην παθολόγο τέλος πάντων για να μας γράψει του αίματος τις εξετάσεις, μας έκανε ερώτηση γιατί θέλετε εξετάσεις, γιατί να τις θέλουμε ας πούμε, για να δούμε αν όλα είναι καλά. Ή ο καρδιολόγος, για ποιο λόγο 36 και 40 χρονών άνθρωποι ας πούμε θέλετε να δείτε τι ερώτηση μας έκανε γιατί η καρδιά, δεν θυμάμαι τέλος πάντων. Ρε παιδιά, για ποιο λόγο να το θέλουμε, προληπτικά. Έχει σταματήσει ο κόσμος να κάνει προληπτικές εξετάσεις. Μια χαρά φεύγουν στις ηλικίες μας, φεύγει ο κόσμος. Και πιο νωρίς. Και πιο νωρίς φεύγουν. Και από... Παιδιά, είχα ζητήσει στη παθολόγο να μου γράψει. Πώς λέγεται. Κάτι σχετικά με τους καρκινικούς δείκτες. Μπράβο, για τους καρκινικούς δείκτες. Και μου λέει, ποιο λόγο τους θες εσύ αυτούς, νέα κοπέλα. Της λέω, γιατί συγγνώμη με την ηλικία πάει και ο καρκίνος. Εδώ σου είπε ότι δεν υπάρχουν τέτοιες εξετάσεις. Α, ναι. Μου λέει δεν μπορείς, μου λέει δεν υπάρχουν τέτοιες εξετάσεις να σου γράψω. Που εγώ ξέρω κόσμο που τις γράφουν και τις κάνουν. Και δεν είχαν ποτέ καρκίνο, απλά το ελέγχουν. Δηλαδή δεν το καταλαβαίνω αυτό. Πες μου ρε κούκλα μου, δεν μπορώ να σου τις γράψω, δεν μου επιτρέπει το σύστημα ξέρω εγώ. Πήγαινε σε άλλο γιατρό, μη μου λες βλακίες όμως, έξαλλη έχω. Τι δεν καταλαβαίνεις αγάπη μου, είναι δημόσιο. Το δημόσιο κινείται με δημόσια χρήματα, τα οποία έχουν ήδη φαγωθεί ή σκοπεύουν να φαγωθούν κάπου αλλού. Δεν θα τα χαραμίσουμε σε εσένα, κορίτσι μου. Δεν πάνε να σου κρατήσει, δεν πάνε να τα έχει πληρώσει ξανά και ξανά. Όχι, δεν θα σε εξυπηρετήσουμε. Γι' αυτό και αυτό που λες στις εξετάσεις, τις αιτήσεις, άμα πας στο δημόσιο, θα σου πούνε δεν χρειάζεται. Αυτό είναι παράλογο. Άμα πας στον ιδιωτικό τομέα όμως. Ναι, βέβαια, όχι μόνο μία, τρεις. Και για ποιο λόγο. Ωραία, και για ποιο λόγο από τους μισθούς υπάρχουν αυτές οι ακραίες κρατήσεις για μένα. Έτσι, που ούτως ή άλλως όταν πας και στο γιατρό, αν βρεις ραντεβού. Θα πληρώσεις κιόλας. Θέμα, θα πληρώσεις κιόλας. Γιατί υπάρχουν. Για να μπορούν να παίρνουν λεφτά να τρώνε. Τόσο απλά. Για να μπορούμε να περιθάλψουμε αδύναμες κοινωνικές ομάδες, οι οποίες αυτές με τη σειρά τους δεν θα πληρώσουν τίποτα κλπ. Και το σημαντικότερο δεν είναι για ποιο λόγο τα πληρώνουν. Για ποιο λόγο δεν μας δίνεται η επιλογή για το τι θα πληρώσουν. Εγώ μπορώ να θέλω ιδιωτική ασφάλιση. Γιατί ιδιωτικά γίνεται καλύτερη η δουλειά μου. Πας σε νοσοκομείο σε ραντεβού. Προγραμματισμένο ραντεβού σε νοσοκομείο. 10 η ώρα. Εσύ πρέπει οπωσδήποτε να είσαι 10 η ώρα εκεί. Γιατί άμα αργήσει κανείς το ραντεβού. Άσχετα αν θα σε πάρει 11,5 ώρα και εδώ είναι καμία. Γιατί έχει να περάσει άρα και η μάρα μπροστά χωρίς ραντεβού. Για ποιο λόγο είμαι υποχρεωμένος να το έχω. Το οποίο. Τώρα να τους πάρεις βάρδα για αυτούς. Και στον ιδιωτικό τομέα πας σε ένα ιατρείο, κλείνεις ραντεβού 12 και σε παίρνει μετά από μία ώρα. Όχι, ρε φίλε. Έχουμε κλείσει ραντεβού. Το ραντεβού είναι ραντεβού. Θα είσαι στην ώρα σου κι εσύ, όπως θα είμαι κι εγώ. Είναι ένας επαγγελματίας, ο οποίος πληρώνεται. Και για κάποιο λόγο πιστεύει ότι αυτός δεν χρειάζεται να μπει στις κοινωνικές νόρμες των υπολείπων. Γιατί ξέρω εγώ, νομίζω ότι είναι ο μοναδικός.
Ωραία, τα έχουμε ξαναπεί για τους ιδιωτικούς. Όταν κλείνεις ραντεβού, εντάξει, μαλακία τους που τα βάζουν τόσο κοντά το ένα με το άλλο, αλλά φταίμε κι εμείς. Γιατί όταν δεν έχουμε σκοπό να πάμε, δεν τους παίρνουμε να το ακυρώσουμε. Δεύτερο, μπορεί να τους τύχει κάποιο πιο επίγον περιστατικό που να τους πάρει παραπάνω χρόνο. Οπότε να πάει όλο το πρόγραμμα μετά λάθος. Κάποιος ο οποίος είχε ραντεβού στις 12, ξαφνικά θυμήθηκε να πάει στις 12.30. Τι θα πει ο γιατρός, δεν σε παίρνω τώρα. Ναι, ναι. Έχασε το ραντεβού σου, αυτό λέω. Κανονικά θα έπρεπε, μαζί σου. Και όσον αφορά για τα επίγοντα, θες να μου πεις ότι όλοι οι γιατροί, όλοι οι ιδιώτες. Δεν είναι όλοι, εγώ δεν τους πετυχαίνω. Εσύ τους πετυχαίνεις που είσαι τέτοιος άνθρωπος. Πέτυχες ποτέ, πήγες σε γιατρό και σε πήρα ακριβώς την ώρα σου. Ναι. Πότε έγινε αυτό καλά, τι θέμισε από το κανάλι. Ειλικρινά. Ειλικρινά. Δεν θυμάμαι. Αλλά το έχω πετύχει και τόσο. Γιατί με 36 χρονών ποτέ δεν έχει γίνει. Ούτε σε δημόσιο, ούτε σε ιδιωτικό τομέα. Ποτέ δεν έχει γίνει να πάρω στην ώρα. Στην καλύτερη. Τι μα τρέμει! Στην καλύτερη, μισή ώρα αναμονή και πρέπει να είμαι και ευτυχής. Παιδιά, sorry, τρέμει πάρα πολύ το κινητό. Το έχω βάλει στο παράθυρο. Θα σας δείξω λίγο πώς πάει. Τώρα δεν πάει τόσο έντονα. Όχι, πάει. Έλα, το βλέπω. Λοιπόν, συνεχίζω. Τα νεύρα εδώ. Θα τα βγάλουμε όλα εδώ. Γιατί να πληρώνουμε ψυχολόγους, παιδιά. Θα τα λέμε σε εσάς. Εγώ εκεί που δίνω ευθύνη στο πελάτη, στον κόσμο, είναι αυτός ο γνωστός και μη εξαιρετικός εφάγγελος. Α, καλά, εντάξει. Το οποίο έχουν μάθει πλέον να κάνουν μέχρι και οι επιστάτες στα νοσοκομεία. Δεν πρόκειται να γίνει η δουλειά σου, δηλαδή, άμα δεν δώσεις φάκελο. Και άμα θες να το πας normal, να πεις ότι όχι, δεν δίνω, θα περάσει και ένα και δύο και τρία και πέντε χρόνια, δεν θα έχει γίνει η δουλειά σου, θα αναγκαστείς να τα δώσεις. Τι πέντε χρόνια, 10. Είμαι 36 και από τα 17 προσπαθώ να κάνω διάφορα εγχείρηση. Και θα τα καταφέρω τον άλλο μήνα. Ναι, και αυτό επειδή έτυχε και βρέθηκε γνωστός. Δεν ζήτησε ο άνθρωπος λεφτά, η αλήθεια είναι αυτή. Δεν ξέρω. Απλά κάνει διακοπές στο χωριό μου. Περίμενε. Και συμπάτησε στο χωριό. Ακόμα δεν έχει κλείσει το ραντεβού. Κάτσε να δούμε. Μπορεί κάτι να ζητήσει, δεν ξέρεις. Δεν θα ζητήσει τίποτα. Καλά, επιφυλάσσω. Πολύ, πολύ καλά και πάμε. Αλλά επειδή εγώ δεν πρόκειται ποτέ να δώσω σε κανένα γιατρό φακελάκι, για κανέναν λόγο. Δεν το δέχομαι. Όπως και εγώ στη δουλειά μου δεν παίρνω φακελάκι, έτσι και σε άλλον δεν θα δώσω. Πληρώνεται κανονικότατα. Καλά, ναι. Και έχει και το δικαίωμα να ανοίξει ιδιωτικό ιατρείο. Πες μας, να πάω στο ιδιωτικό ιατρείο, να έχεις ιδιωτική εξυπηρέτηση. Μα πλέον όλοι αυτό θα κάνουν τώρα που τους αφήσαν το ελεύθερο να έχουν όλοι ιατρία. Αυτό θα γίνει. Για ποιο λόγο να μην γίνει. Χρόνια τους έχουν ελεύθερο να έχουν ιατρία. Όπα. Τέλος, αλλά αυτό έχει ξεκινήσει από εμάς, τους πελάτες. Ναι, γιατί καλά, ναι. Όταν ένα καιρό δεν ζητούσαν οι γιατροί φακελάκια, πηγαίναμε εμείς σε χαζί και δίναμε. Μέχρι τους καλομάθαμε. Και από ένα σημείο και μετά έχει στηρίξει και αυτό στο οικογενειακό του μπάτζετ πάνω στα φακελάκια. Πού πας εσύ ρε πληβίε και δεν δίνεις εκεί πέρα 200-300 χίλια ευρώ. Η αλήθεια είναι για μικρά τα φακελάκια, τα 200 φαντάζομαι ήταν παλιά. Δεν ξέρω. Εντάξει, δεν ξέρω πώς πάει. Δεν έχει χρειαστεί να δώσω. Τέλος πάντων. Και μετά περιμένει να τους πιάσει τα φακελάκια ποιος η αστυνομία. Καταρχάς πρέπει να γίνει καταγγελία, ρε παιδιά. Ο κόσμος δεν κάνει καταγγελία, απλά πάει και το δίνει. Πρώτον, πρέπει να γίνει καταγγελία που άλλος δεν θα ρισκάρει την υγεία του. Αυτό. Για να κάνει αυτή την καταγγελία. Αυτό. Σιγά μην σε χειρίσει μετά ποτέ κανείς. Δεύτερον, θα πας να καταγγείλεις τον καρδιολόγο, ο οποίος έχει κάνει ήδη επέμβαση στον αρχηγό, ξέρω εγώ, της αστυνομίας, στον κάθε αστυνομικό. Και αυτός ο αστυνομικός θα πάει να πιάσει τον καρδιολόγο. Είστε καλά. Τίποτα, όλο το σύστημα είναι. Τέλος πάντων, το άλλο το καινούργιο, δεν ξέρω βέβαια αν ισχύει, γιατί δεν έτυχε ακόμα να το χρησιμοποιήσουμε. Εάν λέει πας, όχι σε δημόσιο, αλλά σε ιδιωτικό, για κάθε παραπεμπτικό που έχεις, πληρώνεις συν 1 ευρώ από την αναγραφόμενη. Και αν έχει να κάνει με μαγνητική, ακτινογραφίες, διάφορα τέτοια, πληρώνεις συν 3 ευρώ. Αλλά για το κάθε ένα παραπεμπτικό. Όχι γενικά στην επίσκεψη. Γιατί έχεις επισήμως ένα κράτος που σε κλέβει. Και αυτό ακόμα δεν μπορώ να καταλάβω για ποιο λόγο ο κόσμος δεν μπορεί να το κατανοήσει. Για πες. Ναι, ρε φίλε, σε κλέβουν ανοιχτά. Ακριβώς. Καταρχάς, δεν βρίσκεις ραντεβού ποτέ σε δημόσιο. Ποτέ όμως. Έτσι. Δηλαδή, φανταστείτε ότι εγώ ήθελα
να βρω για χαρτογράφηση για τις ελιές. Σήμερα τώρα πάμε να αφαιρέσουμε. Και μου είπαν ότι πρέπει να κάνω χαρτογράφηση. Και πήρα τηλέφωνο στο πανεπιστημιακό που έχει τέτοιο. Και μου λένε, πριν ένα μήνα πήρα. Και μου λένε, θα πάρεις μετά τις 20 Ιουνίου. Ναι, για να μπορέσεις να βρεις ραντεβού, είναι όλα κλειστά. Και λέω, τι φας. Τα δική μας θα πας να κάνεις μαγνητική σωρή. Άλλο αυτό. Έξι μήνες μετά. Άλλο αυτό. Θα έχεις πεθάνει, θα μου πεθάνει και τα παιδιά σου και μετά θα σου πεθάνει. Δηλαδή, για ποιο λόγο ρε παιδιά. Γιατί είμαστε μπουρδέλο. Νευρολόγο, εμείς, εγώ τώρα δηλαδή, θα πάω στο γενικό. Ενώ όταν μου είπε η γιατρός, πάει κοντά ένας μήνας, να κλείσω νευρολόγο. Πήγα πρώτα στο πανεπιστημιακό, μιας και ήμουνα εκεί. Και μου λέει η κοπέλα εκεί πέρα, μου λέει: δεν έχω, μου λέει. Από Ιούνιο και μετά είναι τα ραντεβού. Και λέει, το άφησα, δεν το κλείσα. Και βρήκα τώρα, από τότε τώρα βρήκα σήμερα, για να κλείσω για το γενικό. Δηλαδή, γιατί τα ραντεβού σου να είναι τόσο μακριά, αν εσύ το πρόβλημά σου είναι τώρα, το έχεις τώρα. Αναγκάζεσαι να βγεις έξω σε ιδιωτικό γιατρό. Άρα πληρώνεις και ιδιωτικό, πληρώνεις και για το δημόσιο. Σου έχουν τις κρατήσεις. Που παρόλο που πληρώνεις στο δημόσιο, δεν βρίσκεις γιατρό να πας και πληρώνεις και το γιατρό το δημόσιο. Το ραντεβού θα το πληρώσεις δηλαδή. Λίγοι είναι αυτοί που προλαβαίνουν να μην πληρώσουν ή να δώσουν, ξέρω εγώ, το ελάχιστο 10 ευρώ πόσο είναι. Δεν ξέρω, πολλά νεύρα αυτό το podcast. Δεν ξέρω αν είναι σωστό να ανέβει. Είναι πολλά νεύρα γιατί είναι τύπη. Λοιπόν, ένα άλλο που τώρα θυμήθηκα. Άμα πάτε αυτόν τον καιρό σε οποιοδήποτε νοσοκομείο, θα δείτε μια ωραία αφίσα που λέει: όχι βία στις λευκές ρόμπες. Τι είναι αυτό. Και καλά για τη βία στους γιατρούς, να μην χτυπάμε γιατρούς, να μην ασκούμε βία. Πότε σε γιατρούς και νοσοκομείο. Υπάρχουν σε όλα τα νοσοκομεία εδώ και αρκετό καιρό. Υπάρχει κόσμος που ασκεί βία σε γιατρούς και νοσοκομείο. Εντός κορονοϊού θα εξήλω κάποιον. Μάλιστα. Θεωρούμε ότι είναι κομπλέ, είναι εντάξει να ασκήσουμε βία στη γραμματεία του νοσοκομείου, ας πούμε, ή στη security. Όχι, πουθενά. Ή στους νοσοκόμους, μόνο για λευκές στολές. Στους νοσοκόμους μέσα τους. Αυτό δεν φοράνε λεφτά. Εγώ θα πω το εξής. Για να ασκήσει κάποιος βία, σημαίνει ότι υπάρχει κάποιος σχετικός λόγος. Αλλιώς είναι ψυχασθενής. Σκέψου να του στερήσει αυτό το λόγο. Εάν κάνει σωστά τη δουλειά σου και δεν κινδυνεύει η ζωή κάποιου συγγενικού του προσώπου ή η δικιά του, δεν θα ασκήσει βία πάνω σου. Εάν όμως τίθεται σε θέμα η ζωή του παιδιού του, όχι απλά θα ασκήσει βία, θα σηκώσει στον αέρα. Οπότε σκέψου ότι το πρόβλημα μήπως είσαι εσύ πριν από τον άλλο. Όταν ρε φίλε, έχεις μάθει να ζητάς από τα γενοφάσκα σου, δεν έχεις προλάβει να πάρεις την ειδικότητά σου και ζητάς φάκελο, μην περιμένεις να μην τις αρπάξεις. Και όταν για κάθε βλακία που σου λένε, για παράδειγμα με τον κορονοϊό, τότε με τα τεστ. Ο άλλος ψυχοραγούσε και τρέχανε να τον κάνουν τεστ κορονοϊού και του λέγανε: έκανες τεστ κορονοϊού. Ναι, είσαι βλαμμένος. Έλα ρε φίλε, είστε τραγικοί. Είσαι βλαμμένος. Είστε τραγικοί. Και όχι, η απάντηση, έτσι είναι ο νόμος, έτσι είναι ο κανονισμός, εμένα δεν με καλύπτει. Γιατί άμα πιάσουμε τον νόμο και τον κανονισμό, θα πρέπει να πάμε και στο υπέρ μου. Όταν θα καλύψουμε το υπέρ μου, θα καλύψουμε και τα δικά σου το υπέρ. Αχ, άσχετο. Συγγνώμη τώρα που το θυμήθηκα. Πες λίγο το σκηνικό στη Θεσσαλονίκη που σου είχαν κάνει. Με τη ληστεία. Ναι, για πες, στο νοσοκομείο. Δεν θυμάμαι ποια χρονιά, τώρα μιλάμε για 20 χρόνια πίσω. Μου την έχουν πέσει να με ληστέψουμε κάτι τη αλλοδαπή γύρι. Με μαχαίρι, λωστούς, μου έχουν ανοίξει το κεφάλι, μου έχουν τρεις μαχαιριές και ένα λωστό κεφάλι. Μπράβο. Πάνω στον Αγίου Δημητρίου, δίπλα στο Αχέπα. Μόφυρτος. Εντάξει, μην φανταστείτε, όχι τραγικά, δεν με ξεχνιάσα, περπατούσα κανονικά. Πάω εγώ στο Αχέπα και είναι εκεί πέρα ο σεκιουριτάς μου. Μου λέει καλησπέρα. Καλησπέρα και σε εσένα, του λέω. Πάω να μπω μέσα, μου λέει πού πας. Τώρα φίλε δεν με βλέπεις, πού λες να πηγαίνω. Μου λέει δεν διανυκτερεύουμε. Εγώ τώρα ήμουν αλουσμένος στα αίματα. Δεν ήξερες τι γίνεται. Ήμουν αλουσμένος στα αίματα. Λέει δεν διανυκτερεύουμε. Οκ, φίλε. Του λέει εγώ τι κάνω. Περιμένοντας να ακούσω ότι κάτσε να βάλουμε ένα στενοφορά σε πάει στο άλλο. Δεν θυμάμαι πώς λέγεται το άλλο. Με τα πόδια ο Χρήστος έτσι. Με τα πόδια. Είχαν ξυλός, μου τα είχαν πάρει όλα. Μου λέει, δεν ξέρω, τι να σε κάνω εδώ τώρα. Και αναγκαστικά επί της ελικάς εγώ ξεκίνησα με τα πόδια να πάω. Δεν θυμάμαι πώς λέγεται, αλλά ήταν κάπως χιλιόμετρο. Πάλι καλά. Κάποια στιγμή βρέθηκε ένας ταξιτζής, να είναι καλό άνθρωπος εκεί που είναι, που με είδε και με πήρε μέσα. Στο εντωμεταξύ, για να πούμε τώρα και για τους κάτοικους της Θεσσαλονίκης, τους φιλόξενους, τους καλούς ανθρώπους, που γενικά εντάξει, δεν έχω παράπονο, αλλά εκείνη τη μέρα αποδείχθηκε κιόλας σε γενικές γραμμές το τι γίνεται.
περπατάω όλη τη διαδρομή μέχρι το Ιπποκράτιο σου, να λέγεται, δεν ξέρω. Δεν ξέρω από Θεσσαλονίκη. Δεν σταμάτησε ποτέ κανένας παρόλο που έκανα κίνηση. Οι ταξιτζίδες οι περισσότεροι κόβαν με το που με βλέπαν μέσα στα αίματα, φεύγανε. Με έναν κορυφαίο να μου λέει, όχι ρε φίλε, θα μου λερώσει το ταξί. Δες. Παιδιά, όχι, ναι. Φαντάζομαι δεν είναι μόνος. Έχω ακούσει σκηνικά. Δεν ήταν μια κοπέλα που πέθανε πριν κάτι χρόνια βουλιαγμένη. Ήταν τώρα αυτό ή Ποσειδώνος, δεν θυμάμαι, που δεν την παίρνανε τα ταξί. Δεν την παίρνανε, ρε. Όχι, ό,τι και να λέτε, εδώ στη Λάρισα ή εδώ στη Θεσσαλία αυτό δεν γίνεται. Δεν το ξέρω. Σε κάποιες επαρχιακές πόλεις δεν υπάρχει περίπτωση να γίνει. Να σε αφήσω ένα, θα σε αφήσω δεύτερο, ο τρίτος θα σε πάρει. Που κατά πάση πιθανότητα, κατά τη διάρκεια της εμπλοκής, θα εμπλακούν και άλλοι για να σε σώσουν. Γιατί κατά τη διάρκεια της εμπλοκής, δεν τις έτρωγα, τις παίζαμε κανονικά. Ήμασταν περίπου 10 λεπτά και παίζαμε ξύλο πάνω στον Αγίου Δημητρίου. Μαχαίρια, λωστή και περνούσαν αμάξια σωριδών. Ένας δεν κάλεσε την αστυνομία. Όχι να κατέβει, να καλέσει την αστυνομία. Μην πέφτετε από τα σύννεφα που έχετε αυτό το κράτος. Αυτό το κράτος το έχουμε γιατί αυτό αξίζουμε. Αυτό. Δεν αξίζουμε κάτι άλλο. Αυτοί είμαστε. Λέγαμε για τα φάκελα και για τους φάκελους και για τα. Ρε φίλε, δεν είσαι εσύ που πας και ζητάς ρωσία την κάθε τη σχελίδα. Θητεία πάει ο γιώκα σου και ζητάς να το βολέψουμε. Για τους 9 γαμημένους μήνες ή τους 12. Το έχεις πάει αλλού το θέμα. Ιατρικό θα ήταν. Ναι, είναι ιατρικό το θέμα. Σίγουρα. Αλλά είναι απορρίτη τη ευρύτερη κοινωνία. Τέλος πάντων. Θα το κλείσουμε σε λίγο γιατί φτάσαμε. Θα το συνεχίσουμε ίσως μετά το podcast. Να το συνεχίσουμε να πω γεια. Δεν το βγάλω δεκα. Όχι, θα τα ακούσεις. Συγγνώμη για τους φίλους της Θεσσαλονικής. Δεν είναι μόνο η Θεσσαλονικής. Γιατί, αγάπη, είναι γενικό το κακό. Τώρα, είναι παντού. Για τις Αθηναίες δεν αναφέρομαι. Δεν σου λέω να αναφερθούμε συγκεκριμένα. Είναι γενικό το κακό. Είναι στον άνθρωπο. Όπου κι αν ζει. Είναι στον άνθρωπο. Άλλος θα κατέβει, θα βοηθήσει, άλλος δεν θα το κάνει. Είναι θέμα εύρους κοινωνίας. Στα χωριά θα βοηθήσουν. Με τον ένα ή τον άλλο τρόπο θα βοηθήσουν. Όχι, δεν φοβούνται. Είναι πιο κοντά οι άνθρωποι, ρε παιδί μου. Το βλέπω τώρα που έχουμε πάει και τώρα στο χωριό, ας πούμε. Το βλέπω. Είναι κοντά οι άνθρωποι. Ενδιαφέρεται ο ένας για τον άλλο. Στην Αθήνα, στην πολυκατοικία, ήμασταν 15 διαμερίσματα. Τα 5 γνώριζα ποιοι ζουν εκεί. Αυτό είναι αλήθεια. Λέει ότι podcast ή άλλη. Ναι, ισχύει. Ναι. Λοιπόν, και στις πόλεις απλά φοβούνται περισσότερο γιατί η εγκληματικότητα λοιπόν, είναι πιο βαριά. Σας αφήνω να βρούμε πάρκινγκ γιατί γίνεται της τρελής στη Λάρισα. Δεν ξέρω αν σας το έχω ξαναπεί. Την κάτσαμε. Λοιπόν, σας κλείνω. Θα το ανοίξουμε αργότερα για να το κλείσουμε και όλα στο θέμα τάκι. Δεν ξέρω αν έχουμε να πούμε πολλά παραπάνω. Λοιπόν, επιστρέψαμε. Έχουμε φύγει από το νοσοκομείο. Έχουμε κάνει και άλλα πράγματα στο διάμεσο. Έχει περάσει αρκετά η ώρα. Έχω πάρει και γιβαρλάκια από τα πεθερικά μου. Και πάμε προς το σπίτι. Και είπαμε ότι είναι ευκαιρία να σας πούμε τα νέα του νοσοκομείου και να κλείσουμε και το βίντεο. Λοιπόν. Είχαμε ραντεβού, όπως σας είπα, για να κάνουμε αφαίρεση ελιάς. Είχε και ο Χρήστος ραντεβού και εγώ. Ο Χρήστος είχε στις 11 και εγώ είχα στις 12. 11 και 20, εγώ είχα ραντεβού στον νευρολόγο. Οπότε χωριστήκαμε, πήγε 11 η ώρα ο Χρήστος στο δικό του τώρα ραντεβού και εγώ πήγα στον νευρολόγο. Όταν τελείωσα εγώ από τον νευρολόγο και πήγα να βρω τον Χρήστο στο χειρουργείο, η ώρα ήταν περίπου 12 παρά 10. Ο Χρήστος ήταν ακόμα έξω, δεν είχε μπει στο ραντεβού του ακόμα, δεν τον είχαν πάρει, είχαν άλλα ραντεβού μέσα. Και τσαντίστηκε εννοείται και δεν μπήκε. Το θέμα τώρα ποιο είναι, όταν ήρθε 12 η ώρα και ήταν να πάρουν εμένα, βασικά ήταν να πάρουν τον Χρήστο. 12 και 20 που διαλέσαι. Αυτό. 12 και 20 ήταν αυτό. Ωραία. 12 και 20 λοιπόν καλέσανε τον Χρήστο και πάω εγώ και τους λέω ότι ο άντρας μου δεν θα ήθελε να γίνει το δικό του το χειρουργείο και αν είναι να πάρω εγώ τη θέση του. Και μου λένε όχι, δεν γίνεται να πάρετε, γιατί μετά τον άντρα σας είναι άλλο χειρουργείο και μετά είσαστε εσείς. Και τους λέω εντάξει, τους λέω τότε θα φύγω και εγώ δεν θα το κάνω ούτε εγώ το χειρουργείο. Και φύγαμε. Που εσύ δεν πήγες να πάρεις τη δική μου σειρά. Όχι, στην ουσία. Είχε περάσει και το δικό σου ραντεβού. Αυτό, ναι. 12 η ώρα έχεις ραντεβού, 12 και 20. Εν τω μεταξύ, 12 η ώρα, γιατί είχα μιλήσει εγώ με την κυρία έξω, είχε και αυτή ραντεβού. Είχαμε μαζί διπλό ραντεβού, 12 η ώρα και 2. Τέλειο. Τέλος πάντων, στον νευρολόγο τώρα, εγώ σας είπα και πριν ότι πήγα στην νευρολόγο γιατί μου την είπε η Οριλά να πάω εκεί
Γιατί υποτίθεται η Οριλά μου τα βρήκε όλα τέλεια και ότι δεν καταλαβαίνει για ποιο λόγο έχω εγώ το πρόβλημα. Ενώ τις είχα δείξει και παλιότερες εξετάσεις και όλα. Και πάω τώρα στην νευρολόγο, η οποία κατευθείαν ξεκινάει και μου λέει: δεν καταλαβαίνω για ποιο λόγο η συγκεκριμένη Οριλά στέλνει όλους τους ασθενείς με ήλικο σε εμένα. Και μιλάγαμε τέλος πάντων διάφορα και αυτά και βλέπει και τις προηγούμενες μου εξετάσεις και τσαντίζεται. Αρκετά μπορώ να πω. Και μου λέει: καλά, μου λέει, είναι δυνατόν, μου κάνει, είδα αυτές τις εξετάσεις και δεν σε έστειλε για μαγνητική. Και της λέει: θα κάνει μαγνητική το 22. Και μου λέει: ναι, άλλο το 22, άλλο τώρα, εφόσον έχουμε πτώση στην ακοή, πρέπει να ξανακάνεις. Να δούμε για ποιο λόγο έχουμε αυτή την πτώση. Τέλος πάντων, μέσα στο πολυλογό μου έγραψε μαγνητική, με συμβούλεψε να πάω και σε κάποιους άλλους γιατρούς τέλος πάντων, οπότε έχω μεγάλο τρέξιμο πλέον. Είχα που το είχα. Και είναι αυτό που λέμε ότι όσο ψάχνεις βρίσκεις στην ουσία. Αλλά ρε παιδιά, είναι δυνατόν οι γιατροί, δηλαδή γιατί δεν κάνεις σωστά τη δουλειά σου ρε φίλε εξ αρχής και με έχεις εμένα και ψάχνω με. Που στην τελική αν εγώ από μόνη μου δεν άρχιζα να ψάχνω κάποια πράγματα λίγο παραπάνω, δεν θα τα βρίσκα ρε φίλε, γιατί όταν ο γιατρός σου λέει όλα καλά, λες και εσύ εντάξει όλα καλά κλάει. Δεν είναι όμως όλα καλά. Πες αγαπητά, κάτι θέλεις να πεις. Όχι. Μόνη μου θα το βγάλω το διαχειρισμό. Σε πόνο τώρα. Και το άλλο που θέλω να πω πάνω έτσι λίγο στα ιατρικά, αν μπορείτε να με ακούσετε, γιατί είναι εδώ ο δρόμος με τις λακκουβές, ο κακοτράχαλος. Είναι ότι πρώτον τα κτίρια, πέρα το ότι είναι παλιά και δεν ξέρω εγώ τι, οκ. Είναι λαβύρινθη ρε παιδιά. Είναι λαβύρινθη. Γίνεται σκεμμένα να μην μπορείς να δραπετεύσεις μέσα. Πραγματικά δεν μπορείς να τους βρεις τους γιατρούς. Εγώ ρώτησα, ρώτησα καταρχάς με το που μπήκα μέσα στο κτίριο την, πώς λέγεται, τη security. Μου είπε θα ανέβεις πάνω, θα πας έτσι και έτσι. Ανεβαίνω πάνω λαβύρινθος. Βρίσκω μία νοσηλεύτρια η οποία με έστειλε αλλού για αλλού. Καλά που δεν την άκουσα γιατί θυμόμουν αυτά που μου είχε πει η security από κάτω. Και βρίσκω μία άλλη νοσηλεύτρια και με καθοδήγησε. Αλλά είναι λαβύρινθος, δεν καταλαβαίνω γιατί το κάνουν έτσι. Τέτοιο μπέρδεμα μέσα στους διαδρόμους τους. Και το άλλο θέμα που θέλω να θίξω είναι η έλλειψη προσωπικού και η έλλειψη εξοπλισμού. Όχι, εξοπλισμό δεν έχουν έλλειψη. Τι έχουν. Όλος ο εξοπλισμός είναι εκεί. Απλά είναι ακόμα πακεταρισμένος εδώ και δεκαετίες και δεν έχει μπει σε. Αυτό πώς το ξέρουμε ότι είναι εκεί ο εξοπλισμός αφόρητο. Πήγε στο πανεπιστημιακό κάτω στα υπόγεια που έχουν όλοι για τις φυσικοθεραπείες. Τα έχουν ακόμα όλοι στη Ζελατίνα και δεν έχουν προσωπικό να του χειριστούν. Εντάξει, μιλάς για συγκεκριμένη τέτοια. Πόσοι μαγνητικοί τομογράφοι είναι παρκαρισμένοι σε διάφορα υπόγεια. Έχουν γίνει σκάνδαλα, επί σκανδάλου. Ο εξοπλισμός είναι εκεί γιατί φεύγουν μίζες, τον αγοράζουν συνεχώς. Και έχει πολύ καλές μίζες, ειδικά οι μαγνητικοί τομογράφοι που έχουν καλά λεφτά. Παίζει πολύ στην αγορά. Αλλά μένουν όλα πακεταρισμένα. Ένα νοσοκομείο στην Αθήνα που είχε βρεθεί όταν είχαν ξεσπάσει σκάνδαλα με 5 μαγνητικούς τομογράφους παρκαρισμένους. Τέλεια, τέλεια, τέλεια. Α, το άλλο. Μου είπε τέλος πάντων να πάω σε δύο άλλους γιατρούς και πήρα να κλείσω ραντεβού και το αμέσως επόμενο διαθέσιμο ήταν για 8 Αυγούστου. Σήμερα έχουμε 21 Μαΐου, Κωνσταντίνου και Ελένης, χρόνια πολλά σε όποιον γιορτάζει. 8 Αυγούστου, παιδιά, 3 μήνες μετά. Δηλαδή γιατί... Δεν καταλαβαίνω, αλήθεια σας λέω. Και έλλειψη σε προσωπικό και τα ραντεβού ένα χρόνο μετά. Δεν καταλαβαίνω τι γίνεται, για ποιο λόγο γίνεται όλο αυτό το σύστημα. Και εμείς όλα αυτά τα έχουμε πληρωμένα υποτίθεται από τις κρατήσεις μας. Και με αναγκάζουν εμένα τώρα, γιατί θα περιμένω εγώ μέχρι τον Αύγουστο, δεν ξέρω. Μπορεί να αναγκαστώ και να πάω πιο γρήγορα και να βρω ιδιωτικό γιατρό, να πληρώσω δηλαδή και έξτρα εκεί πέρα. Και ειδικά οι εξετάσεις τώρα που θέλω εγώ να κάνω είναι πανάκριβες έξω. Γενικά πάρα πολλά νεύρα, πάρα πολλά νεύρα με το θέμα της υγείας, της υγειονομικής περίθαλψης. Και η φαρμακευτική, όλοι. Τους πιάσουμε τους φαρμακευτικούς λέω εγώ σε άλλο podcast, όταν θα έχω νεύρα με εκείνους. Τώρα έχουμε το και τώρα η άλλη νεύρα μαζί μου που δεν έβγαλα φλάς. Να βγάζεις φλάς, να βγάζετε παιδιά, φλάς να βγάζετε. Να ενημερώνετε τον κόσμο για τις κινήσεις σας. Να τα φλάς, να τα φλάς. Αχ, Λαρίσα, οκ.
Λέω. Τέλος πάντων, υπογράψτε μου κάτω στα σχόλια όσοι θέλετε και άμα θέλετε δικά σας περιστατικά, έτσι που σας έχουν εκνευρίσει ή και που όχι ρε παιδί μου, μπορεί, δεν λέω, δεν είναι όλοι οι ίδιοι. Ας πούμε η γυναικολόγος μου είναι η γυναίκα θησαυρός. Θησαυρό, εντάξει, Διώτης, ναι. Παιδιά, δεν υπάρχει γυναίκα. Πρώτον, μου έχει κάνει εγχείρηση, δεν ζήτησε ποτέ φάκελο. Ποτέ. Φάκελο δεν ζήτησε ποτέ. Γιατί ζητάνε και στα ιδιωτικά, τι λες. Όχι, αφού για την αμοιβή της. Πιστεύω ότι την αμοιβή την κράτησε όσο το δυνατόν πιο χαμηλά γινόταν. Αγάπη, πήραμε τηλέφωνο και μάθαμε ξέχωρα και ήταν ακριβώς η τιμή του νοσοκομείου. Η αμοιβή της ποια είναι. Δεν θα πείτε κάτι μέσα στην τιμή του. Δεν ξέρω. Μπορεί να πλέ... τον... το μισθό τη από το νοσοκομείο. Αυτό σου λέω. Δεν έβαλε κάτι εξτρά παραπάνω. Θα μπορούσε όμως. Δεν χρειάζονταν σπίτι με φάκελο. Αρκούσα να πει σαν ιδιώτη: θέλω τόσα χρήματα. Και δεν έκανε ούτε αυτό. Αλλά το φάκελο. Εντάξει, δεν παίρνει τη διάρκεια του φάκελο. Ναι, τέλος πάντων. Παίρνουν. Μην τρελαθούμε. Γιατί για την ίδια εγχείρηση, α πούμε, εγώ σε αυτή την εγχείρηση είχα δώσει 550, πόσα μα είχε πει. Και η ξαδέρφη μου για την ίδια εγχείρηση, ο δικό τη γιατρό τη είχε ζητήσει 2,5 χιλιάρικα. Ναι, αλλά δεν καταλαβαίνω αυτό που σου είπα. Όταν έφερα 2,5 χιλιάρικα δεν είναι φάκελο. Είναι αμοιβή. Τέλος πάντων, εντάξει. Ναι, το ονομάζουν διαφορετικά. Είναι αυτό νόμιμο. Μου λε. Δεν είναι νόμιμο. Είναι νόμιμο. Πού περνάει αυτό στα χαρτιά. Είναι νόμιμο και ηθικό είναι. Δεν σε εκβιάζει κανένα να το δώσει. Ενώ στο φάκελο στα δύο είναι εκβιαστικό. Άμα δεν μου το δώσει, θα κάνει εγχείρηση. Και ο άλλο το κάνει στο τσαρδί του δημοσίου. Ειλικρινά με έχει μπερδέψει. Όταν είσαι δημόσιο και ζητά χρήματα, αλλιώ δεν θα γίνει η επέμβαση. Άλλο. Ναι, ωραία. Αυτό σημαίνει, ωραία. Σημαίνει ότι τι εγκαταστάσει του δημοσίου δεν θα τι χειριστεί, δεν θα εξυπηρετηθεί από αυτέ. Που δεν έχω ένα δικαίωμα να στο κόψω. Εάν είμαι ιδιωτικό και σου πω θέλω 1, 2, 10 χιλιάρικα, δεν σκούβω εγώ την πείρα σου. Πήγαινε, πήγαινε σε άλλο. Οι εγκαταστάσεις είναι δικές μου ή νόμιμα τις διαχειρίζομαι εγώ και γι' αυτό το λόγο θεωρώ ότι η αμοιβή μου είναι τόσο. Ναι, κατάλαβα το λες τώρα, okay. Ο άλλος με ξένα κόλπα κάνει και θεία, πώς το λέτε. Ναι, κατάλαβα τι λες. Τέλος πάντων, γράψτε μου εσείς στα σχόλια, είτε καλές είτε κακές εμπειρίες με γιατρούς, με εξετάσεις, με οτιδήποτε τέλος πάντων. Εμείς θα το κλείσουμε τώρα εδώ. Α, δεν θα μπορούσαμε να ζητήσουμε και να μας δώσουν και κανένα θέμα να συζητήσουμε και εμείς. Α, ναι, μπράβο. Γιατί όχι, να δούμε τι θα τους ενδιαφέρει. Βεβαίως. Μπορούμε να κράξουμε σχεδόν τα πάντα. Ας εγώ τουλάχιστον μπορώ. Γενικά, μας αρέσει έτσι να καθόμαστε και να κράζουμε. Όπως είπε, τα πάντα. Όχι. Αρκεί να έχουμε προσωπική εμπειρία και να είναι ειλικρινείς. Αυτό. Γενικά μας αρέσει, παιδί μου, να κάνουμε συζητήσεις για τα πάντα. Αρκεί να έχουμε προσωπική άποψη πάνω στο θέμα. Εγώ έχω και όλα. Λοιπόν, οπότε, εάν σας αρέσει, σας αρέσουν αυτά τα βίντεο τέλος πάντων, έτσι, να συζητάμε διάφορα θεματάκια και να μας γράφετε και στα σχόλια τις δικές σας εμπειρίες στα συγκεκριμένα θέματα, γράψτε μας λοιπόν στα σχόλια και τι άλλο θέμα θα σας άρεσε να δείτε σε αυτό εδώ το κανάλι. Σε συζήτηση με τον Χρήστο, σε podcast τύπου, ας πούμε. Οπότε, να το κλείσω τώρα το βίντεο. Μπορώ. Σε επιτρέπω. Τι να κάνουμε. Αν τους άρεσε τι να κάνουμε. Λοιπόν, αν σας άρεσε το βίντεο, μην ξεχάσετε να κάνετε like, κάντε μια εγγραφή, πατήστε και το καμπανάκι για να μην χάσετε τις ειδοποιήσεις για τα επόμενα βίντεο. Μέχρι τότε, να περνάτε υπέροχα.